Έχουμε φτιάξει το μάθημα της γεωγραφίας. Έχουμε βάλει μια περιγραφή, μια φωτογραφία και δύο ενότητες. Τώρα θα ανεβάσουμε σε όποια ενότητα θέλουμε κάποια έγγραφα για να τα μελετήσουν οι μαθητές. Τα έγγραφα μπορεί να είναι παρουσιάσεις, αρχεία PDF ή αρχεία Word. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να πατήσουμε πάνω στην ενότητα που θέλουμε να ανεβάσουμε το έγγραφο και να πάμε στο γραμμαζάκι. Υπενθυμίζω ότι με το επεξεργασία μπορούμε να επεξεργαστούμε τον τίτλο της ενότητας και τα σχόλια, την περιγραφή. Για να ανεβάσουμε οτιδήποτε στην ενότητα, κάνουμε κλικ επάνω στην ενότητα και πηγαίνουμε στο γραμμαζάκι. Προσθήκη εγγράφου. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε ανεβάσει κάποια έγγραφα. Για να ανεβάσουμε κάποια έγγραφα σε κάποια ενότητα, πρέπει να τα ανεβάσουμε στο μάθημα και μετά να τα πάρουμε και να τα βάλουμε στην ενότητα που θέλουμε. Για να γίνει αυτό, πάμε αριστερά στα εργαλεία, είτε ενεργά είτε ανενεργά, και επιλέγουμε έγγραφα. Ανέβασμα αρχείου. Έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας κάποια έγγραφα και θα ψάξουμε να τα βρούμε. Ας ανεβάσουμε μία παρουσίαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζουμε από κάτω τον τίτλο. Και ανέβαλα. Ωραία. Πάμε στο μάθημά μας πάλι και ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να τα ανεβάσουμε σε αυτή την ενότητα. Κάνουμε αυτή την ενότητα στο γραμμαζάκι, προσθήκη εγγράφου, το επιλέγουμε, προσθήκη επιλεγμένο. Για να δούμε πώς έχει ανέβει. Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ανέβει αυτό εδώ. Το αρχείο. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι στις ενότητες είναι πολύ χρήσιμο το εργαλείο του κειμένου με το οποίο μπορούμε να δώσουμε οδηγίες στους μαθητές, όπως για παράδειγμα προσθήκη. Το πάμε επάνω και για να δούμε πώς θα το δει ο μαθητής. Πάμε στο μάθημα, επιλογή περιβάλλον μαθητή, αυτό εδώ. Ο μαθητής θα δει, θα πατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δει μελετήσει το παρακάτω αρχείο και συνέχεια θα κάνει ίσως κάποια εργασία. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να ανεβάσουμε και άλλου είδους αρχεία όπως είναι PDF, Word κτλ.